μια διασκευή που έχει κάνει ο Γιάννης. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Έχουμε κάνει μια μικρή διασκευή. Τα αγαπάω ιδιαίτερα. Γιατί κάτι μου λέει μέσα. Αφιερώσατε και ένα τραγούδι στη σύζυγο. Γιατί όμως τόσο μελαγχολικό για κλάμα και όχι είσαι ο άνθρωπός μου, το τραγούδι σας το γνωστό. Κοίτα να δεις, δεν ήταν για κλάμα, ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι που σε μια στεναχώρια που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος, είσαι στήριγμα, το στηρίζεις. Και τη λες, ξέρεις κάτι, με τον τρόπο σου ότι όλα θα περάσουν, μη στεναχωριέσαι. Είναι αγάπη, δεν είναι κλάμα. Φώναξε ο κόσμος, όμως είπε το όνομά της. Πώς αισθανθήκατε που έχει συνδυάσει ο κόσμος πέρα τα τραγούδια σας και τη ζωή που έχετε, που περνάτε καλά με την οικογένεια και όλα αυτά, μαζί σας? Γιατί είναι αλήθεια. Αυτός είμαι. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Έτσι είμαι στη ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη οικογένεια. Μια σύντροφο πολύ καλή, στήριγμα και 5 υπέροχα παιδιά. Και παράλληλα, είμαι και ένας τραγουδιστής που τραγουδάω στον κόσμο. Στιγμές. Υπάρχουν πράγματα που στερείστε λόγω, επειδή έχετε το πρόγραμμα, είναι γεμάτο από υποχρεώσεις επαγγελματικές στο Ποσειδόνιο. Ναι. Όχι, δεν υπάρχουν στιγμές που να μου λείπει η οικογένειά μου ή να στερούμε πράγματα. Κατά καιρούς υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις, αλλά τα ρυθμίζω έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην λείπω καθόλου από την οικογένειά μου. Λέμε τώρα, δέχεστε ένα τηλέφωνο και σας πούνε αύριο το πρωί, σας στέλνουμε για το Voice να έρθει κριτική επιτροπή. Θα το κάνατε για τα νέα παιδιά? Να κάνω ό,τι θέλετε για τα νέα παιδιά, αλλά όχι κριτής. Ό,τι άλλο, βεβαίως, με όλη μου την αγάπη, και έτσι κι αλλιώς βοηθάω όσο μπορώ από την δική μου την πλευρά και στο μαγαζί που παίρνω καινούργιους καλλιτέχνες και στηρίζω τους νέους ανθρώπους. Αλλά μέχρι εκεί, παραπάνω, δεν μπορώ να πω κάτι, ούτε να κρίνω έναν νέο άνθρωπο, από τη στιγμή που ακόμα κρίνομαι από τον κόσμο.